Υπήρχε και χωματερή μέσα, και κάνει τα μάζα. Κάναμε καταγγελία και περιμένουμε να έρθει η θεωρητή περιβάλλοντος. Τώρα το κάτω αιωλικό είναι στα Στερούσια. Πήγαμε γιατί υπήρχε μια καταγγελία από ένα ντόπιο ότι καίνε λάδια και καλώδια κάτω από τι ενεργητήριε και μετά ξέρουν να μαζεύουν και τα νεκρά όλα. Λοιπόν, ένα βασικό πρόβλημα είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εμεί ζητήσαμε από την Ομαρχία να πάμε να κάνουμε αυτοψία μαζί με μια δημόσια υπηρεσία και αυτό που μα πήρε πίσω ήταν ο μηχανικό τη εταιρεία. Ζητήσαμε να πάμε με την Ομαρχία, την τότε Ομαρχία, γιατί όλοι πάλι πράσινα στην περιφέρεια, να πάμε στην περιοχή. Δεν είχαν αυτοκίνητο. Όταν βρήκαν αυτοκίνητο, δεν είχαν πετρέλαιο και βενζίνη. Αμφιβάλλω ποιο θα του ελέγξει ότι. Τώρα, οι οικονομικές επιπτώσεις από την πρόθεση των ΑΔΕ, οικονομικά και μόνο, αυτό το βρήκα από ένα γερμανικό Ινστιτούτο, λέει ότι η αντικειμενική αλλαγή δεν πρόκειται να αλλάξει όσο υπάρχει το χρηματιστήριο ρήπων. Μπορώ να έχω εδώ δηλαδή τα φωτοβολταϊκά μου και να καίω κάρβουνο στη Γερμανία. Με το πρόγραμμα Ήλιος είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Εμείς θα το πληρώνουμε όλο αυτό το ρεύμα και έχει και προτεραιότητα στο δίκτυο. Αλλά οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους ρήπους, γιατί θα λένε παράγουμε ΑΠΕ στην Ελλάδα, άρα μπορούμε να καίμε κάρβουνο στη Γερμανία. Το άλλο είναι η θέση εργασίας, ότι μακροπρόθεσμα είναι ακόμα και αρνητικό. Το 60% χάνεται μέσα στην πρώτη διετία. Ουσιαστικά είναι τα χωματουργικά και τα μπετά. Όλα τα υπόλοιπα, η θέση εργασίας δεν είναι εδώ, είναι στη Δανία και στη Γερμανία. Και στην Κίνα και στην Ινδία είναι εδώ τώρα. Το τρίτο είναι ότι χρειάζεται εφεδρική ισχύ. Γι' αυτό ο λόγος και υπάρχουν τόσα πολλά υβριδικά στην Κρήτη και σχεδιάζονται, γιατί θέλουν να αποθηκεύουν την ενέργεια. Οι Δανείς στέλνουν την περίσσια του ρεύματος στην Νορβηγία και την παίρνουν το καλοκαίρι που λιώνουν τα χιόνια από τα υδροηλεκτρικά της Νορβηγίας. Και το τελευταίο που βλέπουν οι Γερμανοί είναι ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο με τις απέκτους και τις επενδύσεις και είναι πολύ προτιμότερο να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά και σε νέες τεχνολογίες, να τα κάνουν δηλαδή πιο αποδοτικά. Και ήδη δουλεύουν πάνω σε αυτό. Τώρα, τι ζητήσαμε εμείς σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με την Ιδιωτική Θεολογική Εταιρεία είναι καταρχήν να αφαιθούν απ' έξω οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και να δούμε αν μπορούν να πιάσουν το στόχο μέχρι το 2020 20% να παράγεται από ΑΠΕ. Λοιπόν, όλες οι υπόλοιπες περιοχές που μένουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, φτάνουν. Το θέμα είναι ότι δεν το δέχτηκε η Πριμπίνη στο Υπουργείο, γιατί είπε ότι θα έρθει μετά και η αρχαιολογία, θα έρθουν και άλλοι. Ο βασικός λόγος είναι βέβαια ότι οι περιοχές Natura δεν είναι ότι έχουν απλά αέρα, είναι ότι είναι δημόσιες. Είναι δημόσιες εκτάσεις και οι δημόσιες εκτάσεις δίνονται στον ιδιώτη. Οι δασικές αποχαρακτηρίζονται, δάση μπορούν να κοπούν για να μπουν ΑΠΕ, συνεπώς ήταν πάρα πολύ φθηνές. Αυτό που έχουμε δεξιά ήταν οι προδιαγραφές που πρέπει να γίνονται οι ΔΕ, ούτε αυτό το έκρινε ποτέ το Υπουργείο. Υπήρχε μια κοινή υπουργική απόφαση πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι μελέτες, η Πιμπίλη το κράτησε πίσω, ο Παπακοσταντίνο το έθαψε εντελώς. Εδώ είναι η δαδιά που σας είπα. Εδώ είναι δεδομένα τηλεμετρίας από μαυρόγυπες. Όλα αυτά τα στίγματα είναι από μία παρατήρηση. Είχαν GPS στην πλάτη τα πουλιά και ξέραμε ακριβώς πού βρίσκονται και σε τι υψόμετρο πετάνε. Τώρα, για να καταλάβετε πώς γίνονται οι μελέτες και οι αποφάσεις. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, λες, όταν έχω το 50% των παρατηρήσεων γύρω από την αποικία, που είναι τα κόκκινα τριγωνάκια, είναι ο ζωτικός χώρος του είδους. Όσο πάω προς τα έξω και αλλάζει χρώμα, το 75%, το 90%, το 95%. Τώρα τι γίνεται. Με βάση την επιστημονική εμπειρία και την βιβλιογραφία, το 50% είναι ο ζωτικός χώρος ενός είδους. Όπως βλέπετε, το κίτρινο χρώμα πέφτουν όλα τα αιωλικά μέσα. Ποια είναι η απάντηση, η πολιτική λύση. Ο ζωτικός χώρος του είδους δεν είναι το 50%, το 25%. Άρα τα αιωλικά μπορούν να γίνουν. Και φυσικά η Δαδιά αυτή τη στιγμή και όλο το οικοτουριστικό μοντέλο είναι μία νησίδα που γύρω-γύρω αυξάνονται. Είναι περιοχή αιωλικής προτεραιότητας, γιατί είναι δασικές εκτάσεις άρα δημόσιες, μένουν πομάκι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τίποτα, είναι στην εποχή του λίθου. Και αυτό βέβαια συνεχίζεται. Τώρα, άλλες περιοχές όπως είναι η Ροδόπη, οι πίσω κορυφογραμμές έχουν και αυτές άδειες παραγωγής. Αυτό που ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε είναι πόσο διοξείδιο του άνθρακα χάνουμε από αυτά τα δάση. Αυτά είναι όριμα δάση, φιλοβόλα. Οξιές, σημίδες και κορωφόρα, κυρίως έλατα. Λοιπόν, το κάθε ένα από αυτά κορωφά το χρόνο 25 κιλά διοξείδιο του άνθρακα. Θα έπρεπε κάποτε να κάνουμε ένα ισοζύγιο, μια ανεμογεννήτρια που περνάει τους 200 τόνους για να μεταφερθεί και για να φτιαχτεί, πόσο διοξείδιο του άνθρακα παράγει. Και τότε να παίρνουν τα δάση για να τα κάνουμε ΑΠΕ. Το άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε βραχότοπους, ορεινές περιοχές και αυτό που πρόκειται να γίνει θα είναι δρόμοι 30 μέτρων, θα καταστραφούν.
ανοιχτούν πάρα πολλά τοπία φυσικού κάλους, θα ανοιχτούν πάρα πολλοί δρόμοι και φυσικά τα καλώδια. Θα φεύγουν από όλα τα βουνά καλώδια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αιωλικά τα οποία έχουν πάρει μόνο το υλικό δυναμικό. Το έχουν βάλει στο GIS και έχουν βρει που έχει αέρα. Τα καλώδια των εταιριών πέφτουν πολλές φορές το ένα πάνω στο άλλο. Αυτά δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Ή οι δρόμοι που θα ανοιχτούν, αν βρουν αρχαιολογικούς χώρους, ούτε με αυτό έχει ασχοληθεί κανείς. Και το άλλο φοβερό είναι ότι ό,τι δεν υπάρχει στο GIS δεν υφίσταται. Δηλαδή ένα μητάτο δεν υπάρχει στο χάρτη, αλλά δεν υφίσταται. Ένα μετόχι δεν υπάρχει, μια μάντρα το ίδιο. Είναι μόνο ό,τι υπάρχει στο GIS. Αυτά είναι ένα δίκτυο. Επάνω αριστερά το υβριδικό της Ικαρίας σχεδιάζουν 110 νημογεννήτριες στο οροπέδιο των Αρχών. Λοιπόν, αυτό θα κάνει απόσβεση σε 30-40 χρόνια. Έχει φάει το βουνό. Μετά από μία βροχή, το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα. Συγγνώμη, το άλλο είναι, νομίζω, στην Άξο. Σπάσανε δύο γεφύρια και κανένα δύο μπαλκόνια για να περάσουν. Αυτά είναι τεράστια. Τα ατυχήματα δεν είναι πολύ κοινά, αλλά είναι καθαρά θέματα πιθανότητων. Όταν έχουμε 4.000 μεγαβάτ, αν πούμε ότι βάζουμε το ενός μεγαβάτ, είναι 4.000 ανεμογεννήτες. Δηλαδή είναι κάθε 1,5 χιλιόμετρο κορυφογραμμής από μία μηχανή. Στα επόμενα 10 χρόνια, πόσα ατυχήματα μπορεί να γίνουν. Στα πηγάδια ήδη οι κεραυνοί έχουν σπάσει τα καλώδια. Λοιπόν, εδώ είναι η Καριστεία. Εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση το έδωσε πάρα πολύ καλό μάτι, είχαν πάρα πολύ αέρα, είπανε ωραία, θα έχουν και θέσεις εργασίας. Όλη αυτή η περιοχή έχει 40 θέσεις εργασίας. Οι ίδιοι οι δήμαρχοι που φωνάξαν τις εταιρείες, αυτοί οι δήμαρχοι πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα αιωλικά αυτά δουλεύονται όλα από την Αθήνα με υπολογιστή. Και ένα άλλο κωμικοτραγικό είναι ότι δεν έχουν ρεύμα, έχουν και διακοπές ρεύματος. Αυτοί συνεχίζουν δηλαδή να παίρνουν σημαντικό ρεύμα, όχι από απέ. Και αυτή τη στιγμή έχουν φτιαχτεί δίκτυα που λένε για αιωλική απειλή. Απλώς το κράτησα γιατί έχουν μαζέψει απλοί άνθρωποι και έχουν μαζέψει τα καλύτερα στοιχεία. Η αξία της γης έχει πέσει. Οι πιο πολλοί από αυτούς πήραν τη σύνταξή τους, πήγαν να κάνουν κάποια εξοχικά για να φτιάξουν το πατρικό. Τώρα θέλουν να τα πουλήσουν για να φύγουν και δεν μπορούν. Κανείς δεν πρόκειται να πάει εκεί πέρα για να μείνει. Έχουμε αύξηση των πυρκαγιών, έχουμε απειλή της φυσικής βλάστησης, το τοπίο, διαβρώσεις ελαφών, αλλαγές στη χρήση γης στην ιδιοκτησία. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μπορείς να είσαι ιδιοκτήτης, αλλά η εταιρεία έχει τη χρήση, έχει τον αέρα δηλαδή. Και βάσει νομοθεσία που πάρει το πλάι. Και εδώ βέβαια τα νησιά. Εδώ είναι στη Σέριφο, στην αρχή είπανε ναι, μετά κάνα και μία προσομοίωση και τότε το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι. Γιατί σκεφτήκαν ότι ο τουρισμός και αυτό το πράγμα από πάνω μάλλον δεν είναι σήματα. Εδώ είναι η Σκύρος. Εδώ οι κάτοικοι το σταματήσανε γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αυτό είναι τη Μονή Μεγή τη Λαύρα. Ένα βασικό κριτήριο ήταν ο μαυροπετρίτη που είναι παγκοσμίω απειλούμενο και εμεί είμαστε αρκετά υπεύθυνοι γι' αυτό. Το βασικό ποιο είναι ότι είναι 110 νημογεννήτριες, είναι ουσιαστικά όλη η περιοχή Natura. Αυτό που υπόθηκε από του μελετητέ ήταν ότι μπορείτε να βάλετε λιγότερε, να κάνετε κι εσεί την παραγωγή ρεύματο, αλλά να μείνουν και μερικά γεράκια. Η απάντηση ήταν ή 110 ή καμία. Γιατί μόνο έτσι συμφέρει η επένδυση. Ουσιαστικά η απάντηση είναι αφού μπορώ, γιατί να το κάνω. Το δεύτερο ερώτημα ήταν γιατί δεν συνδέθηκαν με το καλώδιο που έρχεται από τη Λέσβο. Και είπαν ότι είναι άλλη εταιρεία. Δηλαδή η κάθε εταιρεία θέλει δικό της δίκτυο. Εδώ είναι το μεγαλύτερο αιωλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία. Είναι δημόσιο, είναι της Νορβηγικής ΔΕΗ. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι μέσα ο Δήμος. Είναι 58 ανεμογεννήτριες. Παίρνουν λεφτά ως σύνταξη, ένα ποσοστό, δεν έχουν αφήσει καλλιέργεια του Σολομού, ούτε το ψάρεμα. Είναι η πιο βασική πηγή εισοδήματος ο Σολομός. Η διαφορά βέβαια είναι ότι αυτό είναι στην Νορβηγία και αυτό στην Καριστεία. Βραχότοπος είναι και το ένα, βραχότοπος είναι και το άλλο, αλλά δεν είναι. Η εργολάβη είναι διαφορετική. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις. Αυτά είναι από τη ΡΑΕ, την αρχή του δικτύου Natura και οι αιτήσεις. Ουσιαστικά είναι. Στα λευκά όρη δυτικά, που είναι αρκετά διαβαλλημένα, μας φέρνουν καλλικά στα σφακιά, εκεί πέρα είναι πατής με πατούσε, το αμάρι, στα ανατολικά στερούσα, το Αγιοφάραγκο, στο Βουχά, πάρα που μιλούνται εκεί πάρα πολλά, και στην Κρούστα και στην Κριτσά και αρκετά, και το άλλο βέβαια είναι η Σιτή, η οποία ουσιαστικά η Σιτή έχει γίνει εργοστάσιο. Και εδώ μιλάμε για τις χρήσεις γης. Λένε ότι χρειάζεται μονάχα μια μικρή βάση. Ναι, αλλά θέλει 15 στρέμματα ή 30 στρέμματα γήπεδο. Αυτό δεν είναι υποσκότοπο, δεν αλλάζουν οι χρήσεις γης. Όπως επίσης και αυτό εδώ, θα στερούσε. Άμα αλλάξει η φύση του βουνού,
έχει τελειώσει. Δεν πρόκειται να επανέλθει αυτό. Είναι για 25 χρόνια έτσι. Εδώ είναι το πηγάδι ο δρόμος για να τις πάει επάνω. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή είναι δασική δρομή, πρέπει να είναι 5-6 μέτρα. Αν δηλαδή ένας μοσκός πάει έναν δρόμο στη Μάντρα, θα του κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Στην εταιρεία βέβαια που για να περάσουν αυτά τα μηχανήματα έκανε 30 μέτρα, δεν ασχολήθηκε κανείς. Το άλλο βασικό είναι το ιδιοκτησιακό. Ας πούμε ότι δεν έχουμε ιδέα. Ποιος δεν θα αναρωτιόταν ότι κάτι δεν πάει καλά όταν αυτές οι επενδύσεις γίνονται με την παρουσία της κοινωνίας. Δηλαδή αυτοί που δεν είχαν επίγνωση ιδιοκτησίας γιατί στην Κρήτη είναι όλοι για λόγο, ή τα έχουν πάρει από τους Τούρκους ή από τον προπάπο τους και δεν υπάρχουν χαρτιά, είναι πάρα πολύ εύκολο δικαστικά να τα χάσεις. Και το αποτέλεσμα βέβαια μας ήταν και μέσα. Τώρα τα φωτοβολταϊκά, γιατί παίζουν και αυτά πάρα πολύ, υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα, έχουν έρθει και για τις δημόσιες υπηρεσίες να αλλάξουν τα κοφώματα, να μπουν οι κυψέλες, να μπουν στις ταράτσες. Αυτά για την Βόρεια Ευρώπη. Για μας είναι αυτά. Ηλιόθερμα. Τρία είναι για την περιοχή της Σιτίας και είναι πολύ πιθανό να πάνε για την περιοχή της Μεσαράς, γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο. Ένας πύργος και όλα αυτά το ζεσταίνουν το νερό, παράγει ατμό και μετά πάμε σε υδροστρόβιλο. Το βασικό είναι ότι αλλάζουν οι χρήσεις γης. Δηλαδή θα δώσουμε εμείς την έκταση, να ξεπατώσουμε τις ελιές, θα πουλάμε ρεύμα για να αγοράζουμε εισαγόμενα τρόφιμα. Άλλος φαύλος κύκλος.